privada, de personas de cáncer privada, que le acaban de investigar si es. El momento tiene miedo de invertir en 15 de sus precios sobre la cultura. Y para hacer un caso de orden de propio, que efecto de haber fuera el mismo de propio de un equipo. En el poder de la política, es el cual es decirle, no es un oro que efecto de cultivar sobre el ritmo que dice Portugal. Λοιπόν, η χώρα που έχουμε επιλέξει για το δεύτερο Music Showcase είναι ο πολυχώρος ορισμού και πολιτισμού Βουή, είναι η Έγκλιν, είναι η κρατική ορχήστρα της Θεσσαλονίκης και ο Μήλος. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ ξεκινάει στις 5 Δεκεμβρίου στην αίθουσα ΚΟΤ, στην αίθουσα της κρατικής ορχήστρας με τα σχήματα τα jazz και wall και μουσική, με τη Μελίνα Πάξινος, τον Μιχάλη Καρκάνη, τον Χάρη Καπράκη και τον Σάκη Μαθίδη. Την Πέμπτη, στην Έγκλη, τα πιο ηλεκτρονικά σχήματα, η Αντίκη του Calm Down και η Τέξ. Την Παρασκευή, ο Έντα Δίτριν, η Τραήλ, εδώ θέλω να προσθέσω ότι φέτος κάνανε και ένα open call σε ευρωπαϊκές πάντες στη συνεργασία με το Gigme, που είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα ενός συγκροτημάτων στο Βερολίνο, που συγκροτησουνούμε όλη την ομάδα στο φεστιβάλ. Συνεχίζει ο Γιώργος Αβραμίδης στο Πολυχώριο Βουή, ο Θάνος Σαλίκερος στην Τεκουάλια, η Μπάμπο Χώρο και η Ιντρα Γκέν. Και το main event θα γίνει στο Πολυχώριο του Μήλου, το οποίο θα έχει και business to business συναντήσεις, τα οποία συγκροτήματα θα βρεθούν σε ελάχιστο χρόνο να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στους καλεσμένους, έτσι να έρθουν πιο κοντά, είναι ένα private meeting των παντών με τους καλεσμένους, για να παρουσιάσουν το έργο τους. Στο ψηλογείο θα ξεκινήσουν οι Λου, οι Λις Κονσέρ, οι πρώτε να φτιάξουν το Περιτρά, το Χρυσό Νιτά, και στο κράτο Μίλου η Ότομ, ο Κάπα Γκράντ που μαρτύρεται από την Τουρκία, η Ψόα, η Πίτια Τζάξα από την Ιταλία και ο Τάρε. Λοιπόν, αυτό όλο το πρόγραμμα έχει ένα συνέδριο, το οποίο συνέδριο θα έχει θεματικές που αφορούν μεταξύ άλλων συστήματα marketing, επικοινωνίας, πρόθεσης καλλιτεχνών στο εξωτερικό, οργάνωση εκδηλώσεων, μουσικής παραγωγής, αξιοποίηση ψηφιακών μέσων και εφαρμογών. Θα γίνει στο συνέδριο του Αλέξανδρου και οι ομιλητές είναι από τους καλεσμένους από το group των καλεσμένων μας. Μερικά από τα θέματα είναι πού χρησιμεύουν τα showcase και τα expo offices. Θα κάνει μια παρουσίαση ο Μάρκος στο Geekness και το INS, που το INS από την πρώτη διοργάνωση έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον να εντάξει το Music Showcase σε αυτό το group. Αυτό το group που υπάρχουν 14, ήταν 14 καλύτερα showcase στην Ευρώπη και δείξανε μεγάλο ενδιαφέρον να εντάξουν και το ελληνικό showcase μετά την πρώτη κατευθυνμένη διοργάνωση. Ένα πολύ σημαντικό άλλο θέμα είναι ο ρόλος των γυναικών στην μουσική βιομηχανία, το οποίο θα παρουσιάσουν οι Ουλκέρ, ο Κού, η Χέλεν Κόρτος και η Τενιά Καμπάνουμε και οι τρεις κυρίες είναι μάνατζερ καλλιτεχνών. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι για τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών. Ο Σπύρος Πετρίδης, δικηγόρος και διοικητής στα πνευματικά δικαιώματα, ο Άντρου Κάμπελ από τη Γερμανία και τη Στην Music Management και ο Νούνο Σαράεβα από τον Γάλλος, θα μας μιλήσουν για τα πνευματικά δικαιώματα που μας δίνουν αυτή την εποχή τους καλλιτέχνες. Θα μας κάνει μια παρουσίαση στο θέμα project, θα μας μιλήσει και ο Αντρέας Δημητριάδης γι' αυτό, και πώς επίσης και τα μεγάλα φεστιβάλ διαλέγουν τους καλλιτέχνες. Θα μας μιλήσει ο David Jones, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του London Jazz Festival, και ο δικός μας Λάζαρος Κωνσταντινίδης, ο καλλιτεχνικός συνελευτής από τον καλλιτεχνικό διευθυντής από τη Μονή Βαζαριστών. Υπάρχει ένα σοκ στην Ελλάδα και είναι σημαντικό όχι μόνο για
υπάρχουν και ανθρώπους ή ακρότες που έχουν γραφεί ακρότες καλλιτεχνών και μπουκές και μάνατες δηλαδή. Πραγματικά όλοι τα αποκριθήκαν στο κάλεσμά μας και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο, γιατί αυτό δείχνει ότι θέλουν πραγματικά να ακούσουν τον ελληνικό ήχο. Επίσης το πρόγραμμα στο Παρά, το πρόγραμμα του ΒΑΡ, είναι και η πολιτική διαδρομή, στην οποία πολιτική διαδρομή οι καλεσμένοι μας κάνουν βόλτα στα μεγαλύτερα μνημεία της Θεσσαλονίκης και γνωρίζουν την ιστορία της πόλης. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση για τους Έλληνες μουσικούς. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σύγχρονα μέσα επικοινωνίας φορέων, επαγγελματιών της μουσικής και καλλιτεχνών. Είναι ένα πραγματικό εργαλείο δικτύωσης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινήσαμε στην Ελλάδα. Πέρσι βοηθήσαμε αρκετές μπάντες, όπως είπα και προηγουμένως. Και ευελπιστώ να συνεχίσουμε έτσι και οι ξένοι να ακούσουν καλή μουσική και να κάνουν συνεργασίες και να ξαναπροωθήσουν στο εξωτερικό νέους καλλιτέχνες. Thank you.